Μαστρώ εισφορές, καταγγέλνουμε τον εργοδότη στο κράτος. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε, να καταγγείλουμε το κράτος στο κράτος. Σήμερα η Ομοσπονδία πραγματοποίησε την περιφερειακή σύσκεψη των συνδικαλιστικών φορέων του νησιού της Κρήτης από όλους τους νομούς. Τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα εργατικά κέντρα παραβρέθηκαν σήμερα στην σύσκεψη αυτή, παραθέτοντας και τα προβλήματα, τα οποία δυστυχώς είναι πολλά, αλλά προτείνοντας και λύσεις όπως κάνουν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Τις επόμενες μέρες η Ομοσπονδία μαζί με τα εργατικά κέντρα και τα πρωτοβάθμια σωματεία θα αναλάβει πρωτοβουλίες, ούτως ώστε τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης να επικοινωνηθούν, να βγουν προς τα έξω και να διεκδικήσουμε από τους αρμόδιους λύσεις. Ο κλάδος είναι σε οριακό σημείο. Η υστεροφημία της χώρας μας στον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού φέτος κινδυνεύει. Κοντεύουμε να χάσουμε την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος με ευθύνη εργοδοτών και πολιτείας. Ας το καταλάβουν επιτέλους και ας δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας, γιατί οι 80.000 κοινές θέσεις εργασίας φέτος θα μοιάζουν στα γόνα στον ωκεανό τα αμέσως επόμενα χρόνια. Σήμερα πραγματοποιήθηκε παγκρίτια σύσκεψη των σωματείων στον τουρισμό, των τεσσάρων εργατικών κέντρων, παρουσία του Προέδρου της Ομοσπονδίας, του συναδέλφου του Γιώργου του Χότζογλου, όπου τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την εργασία στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, πολλά. Ζητάμε από κυβέρνηση αλλά και από εργοδότες στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Ζητάμε συλλογικές συμβάσεις. Γιατί από τον τουρισμό μέρισμα δικαιούνται και οι εργαζόμενοι. Για άλλη μια φορά συζητήσαμε τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Από την πλευρά μας λέμε ότι κύρια αιτία είναι τόσο οι ξενοδόχοι, παύλα εργοδότες, αλλά και η κυβέρνηση, που διαχρονικά δεν στέκονται δίπλα στους εργαζόμενους και να λύσουν τα προβλήματα. Υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις που το επόμενο διάστημα θα τα αναδείξουμε, ούτως ώστε να τα μάθουν και όλοι οι εργαζόμενοι.